Πώς φοριούνται σωστά οι μπότες πάνω από το γόνατο. Είναι η Ζωή Γιακουμάτου εδώ. Βεβαίως. Σχεδιάστρια μόδας και στη λίστα. Έχει ξανάρθει η Ζωήτσα και χαιρόμαστε πολύ που τη φιλοξενούμε δεύτερη φορά. Παναγιώτη, έλα και εσύ μαζί μου. Πάρω γιατί θέλω να κάνω ένα πείραμα κοινωνικό. Καλώς ήρθες. Γεια σας, κορίτσια. Χρόνια πολλά και καλά. Πώς πάτε? Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε? Όμορφα, πάρα πολύ καλά. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, ήδη έχετε βάλει εσείς τις ψηλές σας μπότες. Ναι, έχουμε βάλει για να έχουμε μια ποικιλία. Βεβαίως. Και θα μας πεις πώς θα τις φοράμε σωστά και να τις συνδυάζουμε με τα κατάλληλα ρούχα. Γενικά, οι μπότες πάνω από το γόνατο είναι ένα από τα τρέντς της εποχής. Όλες οι κοπέλες νομίζω θέλουν και έχουν φορέσει φέτος μπότες ψηλές. Είτε flat είτε με τακούνι. Ναι. Εδώ έχουμε και τα κορίτσια για να μας βοηθήσουν. Mm-hmm. Έχουμε τη Μαργαρίτα, η οποία φοράει ένα σόρτ. Επιλέξαμε να μην βάλουμε το κλασικό που είναι ένα κολάν και ένα τζιν, για να δούμε και κάτι διαφορετικό. Βεβαίως. Γιατί ναι, με κολάν και τζιν το φοράμε. Είναι γενικά... ο πιο εύκολος συνδυασμός που μας έρχεται και εμάς στο κεφάλι κατευθείαν όταν βλέπουμε. Ναι, το πρώτο. Απλώς όσο μπορούμε, λέει, το τζιν το σκουρόχρωμο να είναι με σκουρόχρωμη μπότα. Να μην κάνει μεγάλη αντίθεση στο χρώμα. Εδώ η Μαργαρίτα φοράει σορτσάκι. Μπορούμε να είναι είτε μάλινο είτε δερμάτινο. Είναι ψηλό μέσο με ένα φούτερ από πάνω μάλινο. Λίγο μεγαλύτερο μέγεθο. Και φοράει δερμάτινη μπότα, η οποία αυτή έχει χοντρό τακούνι. Ναι. Το χοντρό τακούνι το κάνει λίγο πιο πρόχειρο και βοηθάει και άμα είναι μια κοπέλα με πιο περισσότερα κιλά. Ναι. Με λίγα παραπάνω κιλά. Την ισορροπία δηλαδή. Και την... Όχι, γιατί δίνει ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Α, μάλιστα. Ναι. Του χοντρού τακουνιού. Για να μην σβούρα, μην ξεκινάει και ανοίγει. Ναι, γενικά να υπάρχει μια ισορροπία. Και επίσης είναι και πιο ξεκούραστο. Και πιο ξεκούραστο και πιο πρόχειρο. Γενικά το τακούνι που είναι το στιλέτο φοράνε πιο πολύ το βράδυ. Ναι. Εξαρτάται βέβαια τα γούστα, αλλά συνήθως. Και μπορεί να φορεθεί και με μάλινο σορτσάκι. Απλώς όταν είναι κοντό συνήθως το κάτω μέρος του outfit, μπορούμε να βάλουμε ένα πιο μακρύ παλτό. Ναι. Δηλαδή πιστεύω δεν θα μου άρεσε πολύ με ένα κοντό μπουφανάκι να μην είναι. Ναι, να καλύπτει λίγο, γιατί διαφορετικά. Να καλύπτει λίγο, ναι. Και συνήθως. Ναι, να φοράμε πάνω κάτι πιο φαρδί με την πόρτα την ψηλή. Η Μαρία φοράει. Ωραία. Ένα φούτερ pullover μάλινο, το οποίο και αυτό βοηθάει μια κοπέλα που έχει παραπάνω κιλά και αισθάνεται λίγο άσχημα να βάλει ψηλή μπότα με πολύ κοντή φούστα. Γενικότερα έχω την εντύπωση ότι η ψηλή μπότα πάει πολύ με φαρδιά ρούχα. Ναι, ιδίως από πάνω. Μπορεί να βάλει ένα κολάνι, ένα τζιν στενό, αλλά καλό από πάνω να είναι ένα φούτερ, ένα ζιβάγκο. Ναι. Εδώ πέρα αυτό είναι pullover που είναι αρκετά φαρδί. Mm-hmm. Καλό είναι όσο μπορούμε να φαίνεται το κενό μεταξύ τη μπότα και του πάνω μέρους. Όσο λιγότερο πάντως επιμένα παιδιά προσωπικά, τόσο καλύτερα. Όσο λιγότερο φαίνεται. Ναι, πιο πολύ μετρή. Το να κινήσω και να βλέπω λίγο πόδι παρά να το έχω συνέχεια. Έχω παρατηρήσει ότι φέτος, όπως είπες, που είναι πάρα πολύ τις μόδες ψηλές μπότες, βλέπουμε και φούστες πιο μακριές που φοριούνται με ψηλές μπότες, που αυτό δεν το είχαμε συνηθίσει. Είναι κάτι που το υποστηρίζεις και εσύ? Είναι ωραίο, απλώς εμένα θα μου άρεσε να έχει και ένα σκίσιμο η φούστα, ώστε να φαίνεται, γιατί συνήθως φοράμε την ψηλή μπότα να φαίνεται ότι είναι ψηλή μπότα. Ναι. Αν βάλουμε πολύ ψηλή μπότα και η φούστα είναι midi. Δεν έχει νόημα, δηλαδή και την κανονική μπότα να φάμε πάλι δεν θα φαίνεται. Mm-hmm. Να έχει καλό ένα σκίσιμο στο πλάι ή μπροστά, ώστε στην κίνηση να φαίνεται και λίγο το δέρμα. Ναι. Γιατί και η φιλοσοφία ουσιαστικά της ψηλής μπότας είναι να φαίνεται το γυμνό δέρμα. Ναι. Και να είναι πάντα λίγο πιο κοντό. Όχι αρκετά, γιατί και εμένα το πολύ άδειο σώμα δεν μου αρέσει πολύ. Mm-hmm. Και γι' αυτό βέβαια έχει επιλέξει το μακρύ. Ναι, βάζω ένα παλτό, ώστε λίγο να καλύπτει, δεν είναι και χειμώνα. Εγώ βέβαια είμαι πιο πολύ σε αυτό το σώμα. Εκεί σε βλέπω κι εγώ. Ναι, και μου αρέσει πολύ αυτό το σώμα. Δεν το φορτώνετε πολύ πάντως. Όταν βάλετε μπότα, πρωταγωνίστρια στο στυλ είναι η μπότα. Δηλαδή δεν βάζει από πάνω την Άρτα και τα Γιάννενα. Όχι, ναι. Καλό θα είναι να υπάρχει λίγο πιο ήσυχο πάνω. Ιδίω η μπλούζα ή το τζιν είναι πιο ήρεμα. Ή με ένα απλό δερμάτινο, ένα τισερτ. Ή πάει πολύ και με φούστες κλος. Οι φουστίτσες που ανοίγουν. Κλος. Οι φαρδιές, οι φουστίτσες που κάνουν λίγο παιχνίδι. Ναι, σαν το φορεντάκι του δεν είναι φούστα. Όχι. Okay. Δεν έχει να κάνει με ζαχαροπλαστική. Okay. Αυτές είναι με το ψηλό τακούνι και υπάρχουν και οι flat. Είναι σαν και αυτές που έχω εγώ με τα κρόσια, που είναι και αυτά αρκετά της μόδας. Βέβαια, εμένα πολύ δεν μου αρέσουν. Πιο πολύ... ινδιάνικο, ε. Πιο ναι, το μπόχο στυλ που λένε. Μπόχο. Το οποίο οι flat. Είναι πιο εύκολο. Είναι καθημερινό, πάει με όλα, με τζιν, με φορεματάκια ανοιχτά. Ναι. Καλό να μην είναι πάρα πολύ κοντό. Αλλά το κάνει πιο πρωινό το ντύσιμο. Γιατί αν είναι. Και κυρίως εγώ θα ήθελα όσο μπορώ, δηλαδή τις κοπέλες να τις ενημερώσω, να μην φοράνε πολύ στενά φορέματα και είναι και ψηλή μπότα. Mm-hmm. Και μετά λίγο δεν γίνεται τόσο εκλεπτισμένο το σύνολο. Δηλαδή είναι καλό να είναι λίγο φαρδί, γιατί η μπότα από μόνη της είναι θηλυκή και σεξι. Οπότε όσο μπορούμε να είναι το πάνω λίγο πιο ήσυχο, πιο θηλυκό. Λοιπόν, Ζωή μου, θα κάνουμε τώρα πασαρέλα. Θα μιλήσει εικόνα τώρα. Θα μιλήσει εικόνα. Λοιπόν, κορίτσια, είστε έτοιμες? Θα κάνουμε μια μίνι πασαρέλα μέχρι και να έρθουμε. Έλα, μπει μουσική, σωστή. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking.
Να ευχαριστήσω και την Κρίστη για τα κορίτσια, τα πανέμορφα που μας έστειλε και τα δύο. Το πρακτορείο μοντέλων Κρίστη Models. Ευχαριστούμε. Και σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα πολύ. Εδώ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε εμείς.